Άνοιξα 5 πακέτα τα οποία μου δώσουν 5 απίστευτους παίχτες για να χτίσουν μια πολύ δυνατή ομάδα που πετσόκοβε κοσμάκι. Πάτε ένα like αν γουστάρεις τα βίντεο, κάνε και ένα subscribe αν είσαι καινούριος. Ανοίγουμε το πακέτο, Jumbo 26 νομίζω items, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τίποτα, όχι, αλλά τέλες! Ναι! Πολύ καλό αυτό ρε εσείς για το RTG. 83 pace, 77 defending, 82 passing και δεν είναι τίποτα, ούτε boards, ούτε, εντάξει, να πεις δεν έπαιξε πολύ πέρσι, αλλά είναι από τις κάρτες, μην ξεχνάτε, μόνο και μόνο επειδή δεν βλέπετε walkout, δεν σημαίνει ότι μπορεί να βγάλετε καλές κάρτες. Οπότε ναι, εκεί μπορώ να βάλω, ωραία, χρειαζόμασταν left back. Μπαίνει κατευθείαν, παμ. Έλα ρίχτω. Κανόνισε, yay. Ωραία, boards. Λούξο! Πρώτα απ' όλα, Alex Telles. Τώρα και ο Λούξο. Τι έγινε, μαζέψαμε όλο το left back της United. Δεν έχουμε πια και τον Brandon Williams που πήγε στην Norwich. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει center back τώρα πια φέτος. Οπότε βγάλαμε Telles και Shaw και ξαφνικά λέω: ωραία, έβγαλα δύο από τους αγαπημένους μου αμυντικούς. Σαν φύλαφος της United. Οπότε έβαλα Shaw CB, Telles left back και μπήκαμε να παίξουμε τα πρώτα μας match στο Division 10. Φύγαμε, παιδιά. Θέλω πολύ να δω πως θα παίξει ο Armstrong, γιατί έχω δει ότι για μερικούς που έβλεπα στο Twitch έπαιζε πάρα πολύ καλά. Ω, Σον Μαρσιάλ είδα μόνο. Το πρόβλημα με το PS5 είναι αυτό, δεν βλέπεις τις ομάδες. Απλά αποδεχτείτε το, δεν θα δεις ποτέ την ομάδα του αντιπάλου. Άντε να δεις έναν παίχτη. Nope. Goal! Ο Armstrong ήταν αυτός. Τι ράγκη είναι που τώρα μπήκα. Division 9, δεν έχω, δύο μάτς έχω παίξει, τρία μάτς. Μιναμίνο. Γκολ! Ναι ρε φίλε! Ο Armstrong εκεί που πρέπει. Παίζει τεράστιο ρόλο για το passing, να ξέρετε. Που πρέπει να παίξετε πολύ περισσότερο passing. Γιατί δεν είναι όπως πέρσι που κάνετε απλά skills, λακροκέτα, κάντζες και αυτά. Πρέπει να παίξετε ποδόσφαιρο φέτος. Γκολ. Ναι! Παιδιά, ο Armstrong είναι απίστευτος. Τι φινεσέρα ήταν αυτή. Rage quit. Το πρώτο μας rage quit του FIFA 22. Πάμε λίγο ρε φίλε. Match νούμερο 2. Βλέπω πρόμες, βλέπω συμχέν. Αυτά είδα μόνο. Δεν είδα τίποτα άλλο. Armstrong. Βρίσκει πολύ. Είναι όντως πολύ intelligent παιδιά. Πολύ έξυπνο το AI, το επιθετικό. Όπου δεν έχω τίποτα. Ωραία. Δικιά μας. Ναι, την μπάλα. Ναι. Όχι πολύ. Τσιπ. Ναι. Δούλεψε! Σκέφτηκα πώς θα κάνει και εγώ το σούτα μα ήμουν άρε φίλε εκεί. Τζαβού ποδοσφαιριστής και λέω εγώ τσιπ θα κάνα. Δεύτερο rage quit. Τι γίνεται ρε εσείς. Δύο match, δύο rage quit, τρία goal ο Armstrong. Easy peasy. Παιδιά, πήγαμε division 9 από ό,τι λέει. Και κάπως έτσι ξεκινάμε, κάνουμε το πρώτο μας βήμα στο να πάμε division 1. Ο Armstrong είναι ο περσινός Ροντρίγκο. Ρε, δεν είναι, απλά έχει πολύ καλό positioning, είναι πάντα εκεί που πρέπει. Match νούμερο 3. Οχ! Μπρούνο Φερνάντς και Λιορέντε. Οχ, λοιπόν, εδώ πρέπει να τραχαντάρουμε, παιδιά. Εδώ θα τα μάθουμε όλα. Μήπως αυτό είναι το παιχνίδι μου. Πρέπει να ξέρεις ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις ωραίο passing play, ρε φίλε. Όχι ρε Φόντεν, τι έχασες εκεί πέρα. Το δεξί του ρε φίλε. Armstrong είναι απίστευτος ρε εσείς. Και μου κόστησε ξέρω εγώ 2500 coins, τίποτα. Γκολ. Α, γιατί δεν γίνεται ρε φίλε. YouTube Red, γεια σου ρε πάνω θρύλε. Πέρα. Έφυγε. Γιατί φεύγουν όλοι ρε εσύ. Οπότε πήγαμε, όσο κερδίζεις παίρνεις και τον bonus, βλέπετε εκεί πάνω που λέει επί 2. Όσο περισσότερες νίκες παίρνεις στη σειρά, τόσο πολύ παίρνεις ένα win streak που σου δίνει περισσότερους πόντους και ανεβαίνεις πιο γρήγορα τα ranks. Εμείς τώρα πήγαμε division 9, rank 1, οπότε εδώ χρειαζόμαστε νομίζω 2 match και παίρνουμε και πάμε division 8. Και μετά από 3 απαλά rage quit, είπαμε να ανοίξουμε μερικά παγέτα ακόμα. Κάτι μου λέει ρε φίλε ότι όταν κάνω RTG, η EA μου τα λέει καλά. Πολύ ωραία φίλε, close the division 6. Μπράβο. Hello there. Martial!
Τέτοιες κάρτες είναι πολύ δυνατές, ρε φίλε, στην άκρη του παιχνιδιού. Ανοίγεις ένα 75 με 83 και βγάζεις κάρτα τέτοια. Πολύ μεγάλο τα αυτό, μάγκες. Θα μπει κατευθείαν στην ομάδα μας. 4-4 πια. Να, ωραία, κάπως έτσι στο RTG έχουμε τον καινούριο μας striker. Τελευταίο pack, το 82 plus rated rare player. Εδώ πέρα μπορούμε να βγάλουμε ένα walkout, άμα μας βοηθήσει, αλλά μπορούμε να βγάλουμε και κάτι πολύ άχρηστο. Φύγαμε. Για να δούμε. Σε παρακαλώ. Walkout! Walkout! Τι μπαλά! Φίλε, πάμε λίγο! Παρότι δεν έχω ιταλικό, καρτά ρε φίλε, πλάκα μου κάνει, κοιτάξτε εδώ κάρτα! 89 long shot, κοιτάξτε εδώ! 94 balance! Center forward, μια χαρά! Το μόνο κακό είναι ότι έχει 3 weak foot. Preview pack. Boards. Αγγλία, right back. Ουο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 υ
κάνει stats. Εγώ ως τώρα δεν έχω βρει τίποτα. Βγάλαμε τέλες και λούξο και τώρα φέρε μου και έναν Γουαμπισάκα. Και Μαρσιάλ, τι γίνεται ρε φίλε. Δεν έχω βάλει ούτε καν τη United σαν αγαπημένη μου ομάδα στο FIFA. Πού να το ξέρει η EA. Κλασικός Μαρσιάλ στην αρχή κάθε FIFA είναι απίστευτος και τώρα έχει και 4-4. Ώρα να μπούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο όμως. Φύγαμε μάγκες. Ομάδα, Αμπαμιγιάνγκ, απίστευτη ομάδα, τέλεια. Γκολ! Αυτό πέρσι θα είχε φάει autoblock σίγουρα, μάγκες. Σε καρέκλα σήμερα ρίγει κατά τσάμπα το standing desk. Α, το φάγαμε, εντάξει, δεν πειράζει. Γκολ! Πάμε ρε φίλε και 2-1. Πρέπει να βάλω πάλι τα πορτογαλικάρες όπως και πέρσι. Μαρσιάλ. Nope. Αντρίβει να πω ότι έχω δει δουλεύουν. Τώρα εκεί τόσο με τα πόδια του. Πώς πέρασε έτσι, ποιος ήταν αυτός? Ο Φόντο με το δεξί. Όχι, 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 το 89. Ναι, πάμε ρε μάγκες. Κερδίσαμε, πήραμε τους πόντους και τώρα θέλουμε άλλο ένα για να μπούμε Division 7. Wait a minute. Α, όχι, κάτσε, πήγαμε Division 7. Αφού κάτσε δεν ήμασταν. Α, πήραμε win streak, μάγκες. Οπότε κερδίσαμε back to back και μετά πήγαμε εδώ. Φοβερό ξεκίνημα από τις καινούριες μας μεταγραφές. Αλλά τα επόμενα δύο μάτς είναι κυριολεκτικά το 90% των παιχνιδιών μου στο FIFA 22. Ω, Ζόλα, Μακελελέ, Λουκάκου, Μπρούνο Φερνάντες, τι ομάδα ήταν αυτή? Καλύτερα, όπως είπα και πριν, εντάξει, όχι να τρώω τα πάντα, αλλά μ' άρεσε περισσότερο όταν ήταν η φάση. Άντε επιτέλους. Ο άλλος κάθισε. Πάτσε να κάνει τέτοιο και κάθισε. Ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο του. Φέτος τα τσίψε δεν δουλεύουν πολύ. Ναι, το έχω καταλάβει, αλλά τουλάχιστον ρε φίλε, εντάξει, θα το βρω κάποια στιγμή. Ωραία, τέλος. 1-1, παιδιά. Μπράβο ρε φίλε, ωραίο γκολ. Με τα αριστερό φινές, με το σώμα του να φεύγει προς τα δεξιά. Εγώ αυτή την κίνηση και πέρα την έκανα για να σουτάρω με το δεξί μου σε φινές. Και το σουτάρω με τα αριστερό, ό,τι να είναι. Κοιτάξτε πόσο πίσω είναι όλοι. Nope. Ωραία φίλε. Άλλη μια ισοπαλία. Πρώτη εβδομάδα Division Rivals Rewards. Παρότι το βρήκα αρκετά δύσκολο το παιχνίδι στην αρχή, έπαιξε περίπου γύρω στα 20-25 μάτς. Το συνήθισα λίγο και πήγαμε Division 5 Rank 3, Rank 2, Rank 2 νομίζω ήμουν. Division 5 Rank 2. Λοιπόν, εδώ έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Λέει Rare Players Tradable και 12.000 coins. 50k Untradable και 23.000 coins. Και Untradable και πακέτο και λιγότερα coins. Δεν ξέρω ποιο να πάρω, εσείς ποιο θα παίρνατε εδώ? Το πρώτο λέει περισσότερο γιατί είναι tradable. Εφόσον είναι αρχή του παιχνιδιού και υπάρχουν τόσοι παίκτες πόντους που πουλάνε για κάτι, άμα βγάλεις κάτι, μπορείς να βγάλεις ένα λακρουά. Δεν χρειάζεται να βγάλεις, ξέρω, κάτι full μεγάλο σε rating. Οπότε μου αρέσει αυτό. Αλλά αυτό εδώ σου δίνει και περισσότερα coins. Θα πάω γι' αυτό. Μπαμ. Division 5 Rank 2. Ωραία, ξεκινάμε. Two rare gold players. Για να δούμε. Ωραία.
Μαρσέλο, 80. Θα πάει για κάτι. Και ειδικά, άμα έχουμε κάνα UCL, SPC και τέτοιο στο μέλλον, λογικά θα μας βοηθήσει. Και Σάκα, αυτός αν τα μπαίνει στην ομάδα μας τώρα. Α, έχει 3-3. Πού το βρήκες αυτό? Του στέλνουμε στο club και μετά πάμε στο 75 ως 83 two players εδώ πέρα. Έχω συνηθίσει πολύ περισσότερο απάξ, αλλά να πεις ότι είναι από Division Rivals. Πάλι δεν έχουμε boards. Λούκας Μούρα! Πόσο πάει αυτός? Σίγουρα πάει για κάτι. Αν και είναι untradable, σας λέω από θέμα value, δηλαδή ότι να έχουμε τέτοιο παίκτη. Ωh, και μπάμπα! Να έχουμε ένα τέτοιο παίκτη με 4-4 στο club, ενώ έχουμε και Premier League ομάδα. Κάποιον ότι θα τον είχα αγοράσει πριν μερικές μέρες. Rare Players Pack. 50k pack. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο 100k pack να ανοίξουμε δυνατό. 3, 2, 1. Δώσε, κάτι καλό. Σε παρακαλώ. Boards. Κοάτες. Αλλά μπορεί να έχουμε κάτι από πίσω. Ο LOL TSL κάνει στην άκρη και έχουμε... Ο Νιέκα. Ο Νιεκούρου επίσης για τους Ολυμπιακούς. Rhys James επίσης, ωραία κάρτα, αν και είναι αρκετά αργός. Κακό pack. Οπότε αυτό λοιπόν το βίντεο, μάγκες, πάτε ένα like και να σαπορτάρεις. Κάνε και ένα subscribe αν είσαι καινούριος. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι το καινούριο στυλ βίντεο που προσπάθησα σήμερα. Όλα αυτά τα clips που βλέπετε τα έχω βγάλει από το live. Trovo.live κάθετος Τζαβού. Κάνουμε live τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα. Άμα θες να έρθεις να αράξεις μαζί μας, πατάς το link, φτιάχνεις account, πολύ σημαντικό, και κάνεις και ένα follow. Αυτά λοιπόν, μάγκες, τα λέμε στο επόμενο. Τσαο.